Η Ανάγκη Περαλάμπους είναι η ιδιοκτήτης της εταιρείας Καβέγχο, η οποία εδρεύει στο Λονδίνο και έχει αναλάβει την εκστρατεία αυτήν αγάπης προς Κύπρο. Όταν αντιληφθήκαμε ότι η τραγωδία που περνάει ο κόσμος μας εδώ πέρα έχει καταλήξει σε παιδάκια να καταλήγουν να πηγαίνουν σχολείων μυστικά. Η ανταπόκριση της Κυριακής Παροικίας του Λονδίνου, Ηνωμένου Βασιλείου, ήταν πλήρες όπως και άλλωστε. Και όπως βλέπετε έχουμε μαζέψει αρκετά είδη ρουχισμού, φαγόσιμα και άλλων ειδών, τα οποία θα γίνουν διανομή στα κοινωτικά παντοβουλία εδώ στην Κύπρο για τις απόρρες οικογένειες και τα παιδάκια. Θα ήθελα βεβαίως να ευχαριστήσω και τους συνεργάτες μας σε αυτήν την προσπάθεια, όπως τη Μαρία Κυριάκου, η οποία μέσω των περιοχών σχολείων Φινσλι και Μανοχίου Σολοντίνων έχει δούλεψε ανακούραστα για την πραγματοποίηση αυτού του έργου. Τις κοπέλες που αντιπροσωπεύουν τους Εθελοντές Αγάπης Κύπρου, εδώ στην Κύπρο, την Τόρια και την Μαρίνα, που όχι μόνο έτρεξαν και μάζεψαν στο Λονδίνο, αλλά και αναλάβαν και την διανομή στα κοινωνικά παντοπολία εδώ στην Κύπρο. Το φίλο Γιώργο Ανακτήμα της Μοντιάλ για την πολύτιμη βοήθεια του και τους στενούς μας συνεργάτες εδώ στην Κύπρο, τη 5 Countries Logistics, η οποία έχει αναλάβει την όλη διαδικασία της παραλαβής και της διαδικασίας. Όντως, αυτή η πρωτοβουλία των Εθελοντών Αγάπης και συγκεκριμένα της Τόρια και της Μαρίνας είναι πολύ σημαντική. Έρχεται να προσθέσει στην όλη προσπάθεια που γίνεται τους τελευταίους μήνες για να εξασφαλίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα προϊόντα για τα κοινωνικά παντοπολία που λειτουργούν σε παγκόσμιο επίπεδο. Γιατί αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι με τις τελευταίες αποφάσεις και το μνημόνιο πλέον και στη ζωή μας τα πράγματα αλλάζουν, η κατάσταση αλλάζει. Όλο και περισσότεροι συνάδελφοι μας χρειάζονται τα κοινωνικά παντοπολία και είναι εδώ που αποδεικνύουμε για ακόμη μια φορά σαν λαός, όπου και αν βρισκόμαστε, είτε είμαστε στην Κύπρο, είτε στην Αγγλία, είτε οπουδήποτε στον κόσμο, στο τέλος ενωνόμαστε και προσπαθούμε να σταθούμε στα πόδια μας και να συνεχίσουμε και να γίνουμε πιο δυνατοί από πριν. Και εδώ να ευχαριστήσουμε εκτός από τις κοπέλες και τους Εθελοντές Αγάπης και όλες τις εταιρείες που βοήθησαν σε αυτήν την προσπάθεια φιλοκερδός πάντα, όπως επίσης και όλο τον κόσμο, τους Κύπρους του Λονδίνου, της Αγγλίας, που πρόσφεραν απλήρωτα, ίσως και από το ειστέρημα τους κάποιοι. Αυτή τη στιγμή είναι από τις 220 περίπου οικογένειες που βοηθούσαμε τους προηγούμενους μήνες μαζί με κάποιες έκτακτες περιπτώσεις, αυτές αυξήθηκαν στις 300 μηνιαίως. Και βέβαια κρεμούν αρκετές αιτήσεις, περισσότερες από άλλες χώρες, για να εξεταστούν. Αλλά πάντα δηλώνουμε ότι όταν υπάρχει μια έκτακτη ανάγκη και εκ πρώτης αντιλαμβάνονται οι λειτουργοί που βρίσκονται εκεί στο κοινωνικό παντοπολείο και βοηθούν. Αν αντιληφθούν ότι υπάρχει άμεση ανάγκη, θα δοθούν αμέσως προϊόντα μέχρι να εξεταστεί και η σχετική του κομμάτι. Η Ανάγκη Αγάπης Ηνωμένου Βασιλείου είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε πριν ένα μήνα. Ο στόχος ήταν η συλλογή τροφίμων και ρούχων για τα κοινωνικά παντοπολία της Κύπρου. Απλώς θέλουμε εμείς να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που αγκάλιασε την προσπάθεια αυτή στο Λονδίνο, ιδιαίτερα τους απόδημους αλλά και τους φοιτητές μας. Θέλουμε να πούμε ότι αυτή η προσπάθεια θα συνεχιστεί, είναι το πρώτο container που έρχεται. Έχουμε υπόψη μας στον επόμενο μήνα να έρθει ακόμη ένα. Και το σημαντικό μήνυμα που θέλουμε να μεταφέρουμε είναι ότι η απόδημη μας είναι δίπλα στην Κύπρο. Θα πάρουμε τα πράγματα στο Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπολείο Λεμεσού και θα γίνει ο χωρισμός εκεί. Μετά θα διαχωριστούν proportionally σε όλες τις πόλεις, Λεμεσό, Λάρνακα, Λευκοσία και Πάπο. Και θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα στην Αγγλία τον κόσμο, το Greek Women's Philanthropic Association, Greek Secret Brotherhood, CIDA, Καβέγχο, Μοντιάλ, 5 Continental GR, Παροικιακή Ελευθερία, συγκεκριμένα την κυρία Χρυσάντη και τον κύριο Νεβάντη και την κυρία Μαρία Κυριάκου.